Αστυνομικοί της ομάδας Δίας του αστυνομικού τμήματος Σερών, μετά από άμεση επέμβαση, βοήθησαν ηλικιωμένο άνδρα και την τρίχρονη εγγονή του που είχαν παρασυρθεί από χήμαρο. Ειδικότερα το μεσημέρι της Πέμπτης, όπως πρώτο μετέδωσε το Επιλογές TV και η Σοφία Πάπου, κατά τη διάρκεια περιπολίας έξω από την πόλη των Σερών, οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν ότι ένας ηλικιωμένος και η τρίχρονη εγγονή του είχαν παρασυρθεί με μοτοποδήλατο από χήμαρο με κίνδυνο πνιγμού. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, στην περιοχή του Αγίου Ραφαήλ, έχθες το μεσημέρι, ένας ηλικιωμένος με το τρίχρονο κοριτσάκι του προσπάθησαν να διασχίσουν το χήμαρο με το μηχανάκι τους. Παρ' όλα αυτά, δεν υπολόγισαν σωστά, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει η ζωή τους. Για καλή τους τύχη, στην περιοχή βρισκόταν η ομάδα Δίας. Έτσι, ένας εκ των αστυνομικών, ο οποίος άκουσε τις φωνές βοήθειας, με αυτοθυσία έσωσε και το μικρό κοριτσάκι αλλά και τον παππού της. Άμεσα αστυνομικός βούτυξε στα νερά του χυμάρου, διασώζοντας πρώτα την ανήλικη και στη συνέχεια τον παππού του κοριτσιού, τους οποίους μετέφερε με ασφάλεια. Τέρα, φοβάστε για το παιδί σας. Εννοείται, φοβάμαι. Είναι 1,5 χρονών και φεύγει στο ποτάμι, στο κανάλι του. Χθες το κοριτσάκι πήγε να πεθάνει μέσα μαζί με τον παππού της. Αν είναι δυνατόν δηλαδή, εμείς δεν είμαστε άνθρωποι, τι είμαστε, ζώα? Τι κάνει ο δήμαρχος? Ποτάμι, ακούσατε τον παππού να φωνάζει, ακούσατε ότι... Όχι, όταν ήρθε αστυνομία, στο παρατσάκ που ήρθε αστυνομία, γιος το μεράκι μπορεί να πέθαινε μέσα στο ποτάμι. Την είδε την αστυνομία ότι κατευθείαν μπήκε μέσα, πήρε τη μικρή και το παππού. Ήταν εγώ παππούς. Με αυτοθυσία αστυνομικός, γιατί όλοι είμαστε ένα, δεν υπάρχουν διαφορές. Ναι, όμως αυτά δεν τα βλέπει ο δήμαρχος. Επομένως, ζητάτε να γίνει μια γέφυρα, κάτι για να... Κάτι, ναι, να γίνει για το ποτάμι, για να μην φοβόμαστε για τα παιδιά μας. Τώρα είναι μεσημέρι, κοιμούνται. Το απόγευμα βγαίνουν τα παιδιά. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Να δει λίγο αυτός ο δήμαρχος. Όταν είναι να το ψηφίσουμε, θα έρθει στη γειτονιά. Περνούσε ο κύριος με το εγγονάκι του, τώρα παιδάκι του, δεν ξέρω τι τον είχε. Αλλά δεν ήμασταν στο σπίτι, ήμασταν για δουλειά. Με την ώρα που πέρασε με το μηχανάκι, πήγε από την άκρη ο άνθρωπος και έπεσε μαζί με το παιδί μέσα στο κανάλι, με στο ποτάμι. Το νερό είναι 2,5 μέτρα και πέρασε αστυνομικός τυχαία, δεν ξέρω πώς έγινε αυτός ο Θεός, τον έριξε. Έτρεξε αστυνομικός, τράβηξε το μωρό έξω από το νερό, έβγαλε και τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος άλλος έκλαιγε για τον εγγονό του, λέει τώρα πέθανε. Η περιοχή είναι οικισμός Ρωμά και στο σημείο οι κάτοικοι θυμούνται παρόμοια περιστατικά. Έχει γίνει εδώ και 7 χρόνια. Ένα δικό μας παιδάκι που έπεσε μέσα, έπεσε. Ήταν ο κύριος στο διπλανό σπίτι. Καλά που πέρασε αυτό στοιχεία από εκεί. Τον βλέπει το παιδί μέσα, τον τράβηξε από τα μαλλιά, τον παίρνει, τον πάει στο νοσοκομείο. Αλλά τον έθωσε να είναι καλά το παιδί. Αυτό που ζητούν είναι να γίνουν έργα στην περιοχή τους. Δεν ήμουν εδώ, ήμουν στη Γύρα, είμαι παλιατζής. Είμαι πολλά χρόνια εδώ στις Σέρες. Αλλά αυτά τα πράγματα εδώ, ο κυρίος Μιντλιάνκας, μας έχει χάνει τα σπίτια αυτά. Μας τα έκανε όλο όμορφα, όλο καλά. Γιατί τραβήξαμε πιο πολύ δυστυχία, ταλαιπωρία, αλλά όχι σε αυτή την κατάσταση που μας πετάξανε, σε αυτό το μεγάλο λιμνάρι να το πω, ποτάμι να το πω, τσουνάμι να το πω. Δεν συμπεριφερόμαστε σωστά. Ούτε έρχονται μέσα το λεωφορείο, μπαίνει από εδώ, που έπρεπε να μπει από εκεί. Το μωρό το δικό μου ή το κάθε οικογενειάρχη δεν πρέπει να περάσει απέναντι από εκεί. Πρέπει να μπει το λεωφορείο. Δεν μπορεί να μπει το λεωφορείο τάχα ότι έχει πρόβλημα από το ποτάμι. Τόσο χρόνια είμαστε εδώ, δεν μας έκανε τίποτα. Ο υπεύθυνος, ποιος απόγραψε εδώ που πήρε αυτό το μέρος. Μας έχουν σε κατάλληλο χώρο. Μας έχουν πεταμένοι σαν βόδια, σαν πρόβατα να σας πω. Σαν γελάδια. Δεν έχουμε τίποτα για μας, για τα Ρωμά. Κάτι ωραίο, όμορφο. Δεν βλέπω κάτι. Εδώ τους είπαμε προάλλες να μας κάνουν εδώ τις λακκούβες λίγο να μας τα τριάξουν και δεν έκαναν τίποτα. Μας έχουν εδώ. Δηλαδή τώρα μα κατεβαίνουν αυτά τα νερά εδώ, μπαίνουν εδώ μέσα. Δεν είναι κατάσταση αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε. Μας έχουν πολλά χρόνια. Όλοι μας λένε ότι θα φέρουν πέτρες. Θα μας το σιάζουν, θα μας το κάνουν και τίποτα δεν κάνουν. Κατέβα κάτω, καλέ. Πες τα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το ποτάμι. Δηλαδή, θα περιμένουμε να πεθάνει κάποιο μωρό και μετά να αρχίζουμε να φωνάζουμε, να κάνουμε ρατσισμό. Θέλουμε γι' αυτό και θέλουμε και εκείνο. Θα πεθάνει και ένα μωρό. Επομένως, τι ζητάτε? Να κάνω αυτό το ποτάμι, να φέρουν τσιμέντα, να βάλουν μπετά, να χτίσουνε, να κάνουνε, να μας τριάξουν αυτό το δρόμο εδώ. Επομένως, αυτές άμα δεν ήταν κατά λάθος η ομάδα Δίας... Έχει συμβεί και στο παρελθόν, δεν είναι μόνο τώρα αυτό το πράγμα. Και πώς σώθηκε στο παρελθόν? Δηλαδή, στο παρελθόν ήταν πιο κοντό το ποτάμι, να σου πω, τόσο, δεν ήταν τόσο.
Έχουν πέσει μωρά, τα προλάβαμε, τα κάναμε. Αλλά δεν πήγαμε να λάει να πάμε να φωνάξουμε στις κάμερες και να κάνουμε. Δηλαδή πρέπει να περιμένουμε να γίνει το κακό και μετά. Πριν να γίνει το κακό, νομίζω. Δεν είναι έτσι, σωστά, ρε κορίτσια. Και η οργή τους ξεχυλίζει, κυρίως για το Δήμο. Έστειλε ο Δήμος να σκάβουν εκεί και όποιος πεθάνει, πεθαίνει. Κατάλαβες. Επομένως στο ποτάμι, πιο παλιά ήταν ρηχότερο. Ήταν πιο καλά, ναι, περνούσανε, ναι. Τώρα τους κάψανε, το κάνανε 2 μέτρα κάτω και αν πέσει ένα παιδί, τελειωμένο είναι. Δεν ξανατού βγάζουν κανένα από εκεί. Δεν γίνεται. Πρέπει να γίνει, ένα ωραίο πράγμα, βρε κορίτσι μου. Δεν ζητάμε πολυτέλειες πράγματα. Τουλάχιστον αυτό το ποτάμι να καθαριστεί, να γίνει ένα πράγμα ωραίο. Να μην έχουμε να μην τρομάξουμε, να μην έχουμε φόβο για τα παιδιά μας. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Άντε, τώρα είμαι εδώ πέρα. Μετά από 10 λεπτά τα παιδιά σκορπιούνται, φεύγουν, παίζουν, τρέχουν, κάνουν ένα το άλλο. Όλη την ημέρα εγώ θα τρέξω πίσω από τα παιδιά. Είναι πράγματα που πρέπει να μην... Αυτά πρέπει να τα δει ο Δήμος, βρε κορίτσι μου. Ο Δήμος εδώ και 20 χρόνια, θα το λέω ξανά, 20 ολόκληρα χρόνια, δεν ήρθε ο Δήμος να πει πώς έγιναν τα σπίτια αυτά. Τι έγιναν τα σπίτια αυτά. Έχουν φωτισμό, δεν έχουν φωτισμό. Το φωτισμό το έχουμε. Και όλα αυτά που βλέπετε, δέντρα, λουλούδια, ένα τα άλλο, έχουμε κι εμείς. Είμαστε Μερακλείδες. Δεν θέλουμε τη βρωμιά. Είναι, το ποτάμι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είμαστε εδώ και 20 ολόκληρα χρόνια εδώ στον Άγιο Τραφαλίου τα Ξύλινα και δεν έχουμε δει ένα ωραίο πράγμα για τα παιδάκια μας. Δεν είναι και εσύ που είμαστε τσιγκάνοι, βρε κορίτσι μου. Όλοι Έλληνοι είμαστε. Όλοι από ένα αίμα είμαστε. Δεν είναι και εσύ τώρα εγώ τσιγκάνος, άλλος Αλβανός, άλλος Τούρκικος, άλλος Πακιστάν. Όλοι οι ίδιοι είναι. Άσε αυτό. Ήρθαν και οι Πακιστάνιδες τώρα και θα μας πάρουν και τις γυναίκες μας και θα γινόμαστε εμείς, σας το λέω για να το ξέρετε. Ζητάμε από το Δήμο, από την Πολιτεία, αν μας βλέπουν και αυτοί, δεν μιλάμε για πολυτέλειες πράγματα, τουλάχιστον να έρθουν να καθαρίζουν από κάτω από το ποτάμι. Υπάρχουν σουλήνες μεγάλες. Εκείνο το χώμα πρέπει να βγει όλα από τις σουλήνες για να μπορέσει το νερό να φύγει από κάτω. Να περνάνε και τα αμάξια, να περνάμε και εμείς που περνάνε τα δικά μας τα παιδιά όλη την ημέρα μέσα στο νερό. Ακούσαμε ότι έχει πέσει ένα το μηχανάκι, ο άνθρωπος μέσα έβγαλε το παιδί και ήρθε η αστυνομία εκεί. Ναι, κατά λάθος και τον είδε που έπεσε μέσα και βγάλαν και το μωρό από μέσα. Δηλαδή τι, περιμένουν να πάρουν κηδείες από εδώ. Δεν κατάλαβα. Θέλουν ψηφούς. Ο Μητσοτάκης θέλει ψηφούς. Αύριο ξανά ο Μητσοτάκης ψήφους. Αυτό έχω να πω.